Για να δούμε λίγο την ιστορία του λαγού στην Ευρωβουλή. Οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει καταρχήν για την άρση ασυλίας του. Έχετε Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ένα αίτημα το οποίο κατατέθηκε στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου αφορούσε άλλη προηγούμενη υπόθεση. Άρα μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έχει στείλει η ελληνική κυβέρνηση το απαραίτητο αίτημα. Ναι. Συνεχίζοντας το σχολιασμό, να πω το εξής. Δεν πρέπει να ξεχνάει ο ελληνικός λαός ότι ο φασισμός είναι ένα φαινόμενο ιστορικό και κοινωνικό. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για το αστικό πολιτικό σύστημα, το οποίο το χρησιμοποιεί όταν έχει δυσκολίες. Δυσκολίες να ανταπεξέλθει στην κερδοφορία του, δυσκολίες να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι μετά τη μεγάλη οικονομική καπιταλιστική κρίση του 30 περάσαμε στην άνοδο του φασισμού και με τη στήριξη των μεγάλων επιχειρηματιών και βιομηχάνων στη Γερμανία δόθηκε η εξουσία στο Χίτλερ. Γιατί κάποιοι τον στήριξαν. Δεν είναι τυχαίο ότι η Χρυσή Αυγή στηρίχθηκε και στη χώρα μας από μεγάλους βιομηχανούς επιχειρηματίες. Να θυμηθούμε τι έγινε στο Πέραμα, γιατί στείνανε τα δουλεμπορικά σωματεία μόνο για Έλληνες, οι Χρυσαυγίτες. Η δίκη και η απόφασή της είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική, ακριβώς γιατί κατοχυρώνει μια συγκεκριμένη σύνδεση. Ότι μια ναζιστική οργάνωση είναι εγκληματική οργάνωση ακριβώς γιατί έχει την ναζιστική ιδεολογία. Και αυτό, αν θέλετε, είναι αποτέλεσμα της πάλης που έκανε ο ελληνικός λαός στο σύνολό του, τα εργατικά σωματεία, τα συνδικάτα, οι σύλλογοι φοιτητών, για να μην περάσει ακριβώς ο φασισμός, ο χρυσαυγητισμός μέσα στην κοινωνία, μέσα στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσει. Υπάρχουν πολλά σχήματα τα οποία σε μια δύσκολη στιγμή μπορούν να αξιοποιηθούν. Αν θέλετε, η δίκη της Χρυσής Αυγής δείχνει ότι είναι ένας πολυπλόκαμος μηχανισμός και έχει πολλά πλοκάμια η Χρυσή Αυγή και μέσα στο πολιτικό σύστημα. Αυτό αποδεικνύεται και με άλλα κόμματα της Βουλής και κυβερνητικά στελέχη που πέρασαν. Άρα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο νου μας και σήμερα δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα τελειώσει, για παράδειγμα, όταν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής και στο Ευρωκοινοβούλιο, να θυμίσω ότι είναι δύο οι ευρωβουλευτές οι οποίοι εκλέγηκαν με την ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Δεν ήταν μόνο ο Λαγός, είναι και ο κύριος Κωνσταντίνου, όπως και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί στα περιφερειακά όργανα κτλ. Σαν πρώτο βήμα θα πεταχτούν έξω από αυτά. Και στη συνέχεια να δούμε. Ασχολούμαστε με τον κύριο Λαγό υπό την έννοια ότι έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί. Είπε τώρα θα πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Υπό την έννοια ότι είναι κατάδικος. Ναι, ζητάει. Αυτός είναι καταδικαστής. Προτείνει, λέει, και την εισαγγελέα, την κυρία Οικονόμου, ως μάρτυρα υπεράσπισης του και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, αυτή είναι τώρα μια συζήτηση που έχει γίνει για την εισαγγελέα της υπόθεσης, η οποία μας έχει απασχολήσει από τον περασμένο Φλεβάρι, όταν έκανε την αρχική της πρόταση. Νομίζω δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ναι. Και όχι, το σχολιάζουμε απλά. Η τελευταία πρόταση που έκανε σε σχέση με τον ανασταλτικό χαρακτήρα των ποινών πραγματικά σχολιάστηκε και από τους συνηγόρους όπως έπρεπε. Δίνει και τη δυνατότητα, αν θέλετε, η πρότασή της να βγαίνουν οι καταδικασμένοι πια χρυσαυγίτες και να λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, άλλη άποψη έχει ο εισαγγελέας, αυτή είναι η σωστή κτλ. Και να δημιουργήσει και ένα πέπλο. Ο πρόεδρος αποφάσισε, το πρόεδρο αποφάσισε, η απόφαση έχει βγει. Πάμε λίγο να δούμε. Για μας το βασικό είναι να οδηγηθούν στη φυλακή όπως και γίνεται. Κύριε Λαβάνε, εσείς θα καταψηφίσετε από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλλον θα καταψηφίσετε και θα υπερψηφίσετε την πρόταση. Ακριβώς. Καταψηφίζοντας τον κύριο Σταϊκούρα, το ΚΚΕ δίνει τον τόνο ότι χρειάζεται να καταψηφιστεί συνολικά η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βέβαια και η πολιτική των κομμάτων που προσχεδίασαν το έγκλημα σε βάρος του λαού, της λαϊκής περιουσίας, της λαϊκής κατοικίας κτλ. Και που αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε με τον πτωχευτικό κώδικα. Να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό ότι μέσα στα κόμματα που έπαιξαν ρόλο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβέρνησε τα προηγούμενα χρόνια. Επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έγινε αδίκημα να διαδηλώνει κάποιος έξω από τα συμβολαιογραφικά γραφεία που χειρίζονταν τις υποθέσεις των πληστηριασμών. Επί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χτυπούσαν τα μάτια τους διαδηλωτές από τα γραφεία. Το θέμα είναι να καταλάβει ο ελληνικός λαός γιατί τώρα προχωράει σε ένα τέτοιο μέτρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ακριβώς στο πλαίσιο της στήριξης των μεγάλων επιχειρηματιών, όπως το είδαμε το προηγούμενο διάστημα με την πανδημία και τώρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να προστατευτούν οι τράπεζες, για να μπορέσουν να εισπράξουν με ευνοϊκούς όρους τα χρήματα τα οποία θα εκταμείβονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα λοιπόν,
Αυτό ανοίγει την συζήτηση για να δημιουργηθεί ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τραπεζικό σύστημα, να δεσμεύονται οι περιουσίες, να μετατρέπεται κάποιος ακόμη περισσότερο σε δούλος των τραπεζών και σε νικάρι στο ίδιο του το σπίτι, καθώς προβλέπονται πολύ αρνητικές διατάξεις, αντιδραστικές, αντιλαϊκές, με τις οποίες μπορεί κάποιος να δουλεύει έως και 3 χρόνια για να πληρώνει την τράπεζα και να κρατάει ένα πολύ ισχνό εισόδημα. Yeah. Εμείς λέμε ότι σε αυτή τη φάση αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι να μην πατήσει οι εργαζόμενοι, να μην πατήσουν οι μικροί αυτοπασχολούμενοι, οι οποίοι έχουν πνιγεί από τα χρέη όλα αυτά τα χρόνια λόγω της κρίσης και της νέας κρίσης η οποία είναι σε εξέλιξη, να μην πατήσουν αυτή την πεπονόφλιδα, να οργανώσουν πραγματικά την αντεπίθεσή τους, να οργανώσουν την ενότητά τους, έτσι ώστε να ανατραπεί συνολικά αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, την οποία σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.